Με γκολάρα του Ροδρίγο και τέρμα του Καρύμ Μπενζεμά αλλά και του Βινίσιου Ζούνιορ η Ρεάλ ανέτρεψε τον γκολ του Άλβαρο Μωράτα στην παράταση απέκλεισε την Αθλέτικο των 10 παικτών με 3-1 και προκρίθηκε στην τετράδα του Κόπα Ντελ Ρέι που ανταμώνει με Μπιλμπάο, Μπαρτσελώνα και ο Σασούνα. Ματσάρα έχουμε σήμερα για το κύπελο Αγγλία. όταν αναμέτρησε ανάμεσα στην Μάντσερ Σίτι και την Arsenal. Σε περίπτωση οπαλία ακολουθεί ρεβάν στην έδρα τη φιλοξενούμενης να πούμε ότι υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα η Μάτσερ City μετράει 13 νίκες σε 16 αναμετρήσεις με την Arsenal σε όλε τι διοργανώσει. Έχει χάσει μόνο δύο φορέ. Ενώ η Arsenal νίκησε τη Manchester City και στι τέσσερι προηγούμενε φορέ που συναντήθηκαν στο κύπελο. Μάλιστα, έφτασε στον τελικό και τι τέσσερι φορέ που απέκλεισε του πολίτε, τι τρει εξ αυτών κατέκτησε το τρόπεο. Αμφίβολο, ο χρήσιμο επιθετικό Φόντεν δεν αναφέρονται άλλα προβλήματα για την ομάδα του Γουαριόλα. Δεμπούντα με την Φανέλα έκανε την Κυριακή για την ομάδα τη Arsenal. Ο Τροσάρ διαθέσιμο για πρεμιέρα ο νεοφερμένο αμυντικό Κίβιορ. Χάνουν ένα ακόμα. Ο συμπληρωματικό Χαφ Λένι, ο εφεδρικό επιθετικό Νέλσον και ο πολύτιμο Φόρου Ζέσου. Δεν θα επιχειρηθεί εκτεταμένο ρωτήσεων από τον Αρτέτα. στερα από μια διαδικασία διαβούλευση με τι Εθνικέ Ομοσπονδίε. Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΣΟΕΦ αποφάσισε να τροποποιήσει τη μορφή του Nations League και των προκριματικών του Euro. Αυτό προκειμένου να γίνουν πιο συναρπαστικοί αγώνε εντό των υφιστάμενων ημερομηνίων, καθώ και να ενισχυθούν οι πόροι των Εθνικών Ομοσπονδιών, εξασφαλίζοντα σταθερή ανάκαμψη από τι επιπτώσει πανδημία. Θα επεκταθεί με έναν εκ νέου γύρο το Nations League για να διεξαχθεί το Μάρτιο, δημιουργώντα έτσι στη συνέχεια μεταξύ της φάσης των ομίλων που λήγει τον Νοέμβριο και των τελικών που θα διξάχονται τον Ιούνιο. Οι νικητές και οι δευτεραθλήτριες των ομίλων της League One τότε θα συμμετάσχουν σε knockout αγώνε αγώνες και οι νικητές αυτών των αναμετρήσεων θα προκρίνονται στο Final Four. Πολλά και διάφορα θα δούμε στη συνέχεια.